Ναι, τώρα μου είχε βγει όλη κούραση, καταλάβες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σούπερ. Μου λίμος πες τις παρδαλιάστηκε. Ξεχαρβαλωθήκαμε. Πιο δύσκολο μου είναι ότι θα βρεθώ αντιμέτωπος με τον Χρήστο τον Βασιλόπουλο, γιατί έχω δεθεί πιο πολύ μαζί του. Πιο εύκολο θα είναι που θα είναι και η Αθηνά. Και χαρά μου θα ήταν να ήταν κάποιος από τους εισβολείς. Αλλά δυστυχώς δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα. Αλλά σιγουράσεις και χθες έκανες πολλά τέτοια, πολλά ράνες. Εσένα φίλε χθες, οι γάμπες με πιάστηκαν. Σου φίλε. Δεν πιαστούν, ναι, ναι. Δεν πιάνεις ανάλογο πήγαινε. Έδωσε πολύ πόνο χθες. Ναι. Το αγόρι. Όντως έβγαλε σπορπρόσωπο τέτοιο. Μπράβο, μπράβο. Και χθες βρέθηκα στη δυσάρεστη θέση να ψηφίσω πάλι κάποιο συμπαίκτη μου. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Το σκέφτηκα αρκετά, τα έβαλα όλα κάτω και τελικά κατέληξα στο Χρήστο. Πιστεύω ότι του μπήραξε η ψήφος μου, αλλά εντάξει τι να κάνουμε, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, έπρεπε κάποιον να ψηφίσω. Όλο αυτό είναι ένα μάθημα πολύ μεγάλο για μένα, ίσως είναι ένα μάθημα για να μην μιλάω κάποιες φορές και να κρατάω το στόμα μου κλειστό. Ίσως όμως είναι και ένα μάθημα για μένα να είμαι ο εαυτός μου και να μιλάω. Να κάνω δηλαδή αυτό που νιώθω και να είμαι αυτός που είμαι και να μην αλλάζω για κανέναν. Νιώθω πολύ ωραία που θα αγωνιστώ απέναντι σε δύο άντρες. Ανυπομονώ να δω τι θα γίνει. Θα δώσουμε το 100% και οι τρεις και θα κερδίσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Σήμερα πάμε να δούμε τη μάχη των μονομάχων, ένα πολύ ωραίο έργο. Οπότε πρέπει να ντυθούμε και αναλόγως. Και αφού πήραμε καινούργια ρούχα χτες από τους ντόπιους, λέω να πάω σαν local κι εγώ, μιας και δεν μου καίγεται καρφί τι θα γίνει, και να δω τη μονομαχία. Είναι πολύ ωραίο να πηγαίνεις να βλέπεις μονομαχία, χωρίς να είναι παιδιά από την ομάδα σου. Η πίεση μεταφέρεται στην άλλη ομάδα. Πάντα οι νίκες ενώνουν την ομάδα και οι ήττες φέρνουν λίγο φθορά και διάσπαση. Νομίζω θα συνεχιστεί αυτό. Νομίζω ότι τους ρίχνουμε την ψυχολογία και μπορούμε να τους διαλύσουμε έτσι. Είμαι σίγουρος ότι θα δώσω το 100%. Θα αγωνιστώ για να παραμείνω στο παιχνίδι. Θέλω πάρα πολύ να μείνω στο παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν είναι η ώρα μου να φύγω. Αλλά το σημερινό παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μπω μέσα με όλη μου την ψυχή για να αποδείξω ότι είμαι μέλος αυτής της ομάδας και πρέπει να παραμείνω στην ομάδα. Είτε κερδίσω την ασυλία στο αγώνισμα των μονομάχων, είτε βγω